παρότι είμαι ο παθόν της ιστορίας, η επιχείρηση μου, η εταιρεία μου, έτσι, είναι ο παθόν της ιστορίας, δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Ο κρατικός μηχανισμός έρχεται να μας ελέγξει σε πολλαπλά επίπεδα, όλες οι δομές του, αλλά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι η καταγγελία που υπάρχει, σε τι έχουμε αυθαιρετήσει και τι ψάχνει ο ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους, αν θέλει, και η δικαιοσύνη, να βρει στην επένδυση αυτή που κάνουμε. Ναι. Σε τελευταία ανάλυση όμως υπάρχει ένα θέμα. Οτιδήποτε κι αν είναι, δεν μπορείς να εγκλωβίζεις μία επένδυση για 10 μήνες. Αν έχεις κάτι να διερευνήσεις, διερεύνησέ το 1, 2, 3 μήνες στα λογικά πλαίσια μέσα. Και από εκεί και πέρα, αν ναι, κάναμε παρανομίες, ας μας καταδικάσουν. Ας μας παραπέμψουν να μας καταδικάσουν και ας μας πάνε και στη φυλακή για να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι να μάθουν να μην παρανομούν. Αν όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, από εκεί και πέρα εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ένα έργο. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα το έργο αυτό να μας το έχει μπλοκάρει, να μας έχει εγκλωβίσει σε πολλαπλά επίπεδα σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία πλέον, και αυτό να μην στο τέλος να συμβαίνει αυτό που είπες και εσύ. Ότι να μην ξέρεις ποιος είναι και τι συμβαίνει. Ωραία, πιο συγκεκριμένα ρωτήσω. Δηλαδή η ιστορία έχει να κάνει με περίπου δασαρχία, Όχι, με τις υπηρεσίες. Έχει να κάνει με ένα σύστημα ανθρώπων εδώ του νησιού που κάποια στιγμή αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Εμείς δεν θέλουμε να καταγγείλουμε κάτι. Εμείς, εγώ τουλάχιστον με τη συνέντευξη αυτή που δημοσιεύεται σήμερα, θέλω να δείξω το τεράστιο πρόβλημα και την απόλυτη υποκρισία που υπάρχει στο νησί εδώ και πολλά χρόνια. Ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα ισόψυχά τους κουβαλάνε περίεργα συναισθήματα, μηδενιστές για το νησί, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι γιατί ποτέ δεν βάζουν το όνομά τους, έτσι. Δεν αναφέρουμε σε οποιοδήποτε συγκροτημένο φορέα ή άτομα τα οποία βγαίνουν και εκφράζουν μια δημόσια άποψη. Αναφέρομαι λοιπόν. Για πάρτε διευκρίνηση. Βεβαίως. Δεν αναφέρομαι είτε σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, ανθρώπους οι οποίοι όμορφα και ωραία υπογράφουν και λένε την άποψή τους. Σωστά. Σεβαστή, και εγώ στο παρελθόν το έχω κάνει με το μάκαρι ποταμών και το πρόβλημα της γέφυρας. Έτσι ανέδειξα κάποια ζητήματα και πήρα το κόστος. Εάν κατηγορούσα ή συκοφαντούσα οποιονδήποτε, να με εμηνύσει, να μου κάνει αγωγές, να μου κάνει οτιδήποτε. Δεν αναφερόμαστε σε αυτό. Αναφερόμαστε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται με ένα ψευδόνυμο ενδεχομένως. Παραπέμπουν, στέλνουν λοιπόν κάποιες επιστολές με τα ψευδόνυμα αυτά ή δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο στη δικαιοσύνη, σε υπηρεσίες κτλ. Και από εκεί και πέρα έρχεται η πολιτεία να πιάσει το περιεχόμενο των επιστολών αυτών και δίχως καν να δει ποιος είσαι, δίχως να ρωτήσει πρώτα να δει τι κάνεις τέλος πάντων, και από εκεί και πέρα θα σε αποφασίσει, μπαίνει σε μια διαδικασία ελέγχων και πανελέγχων και το αποτέλεσμα είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Το απόλυτο μηδέν πάνω στο νησί. Οτιδήποτε δηλαδή δημιουργικό πάει να ξεκινήσει και να γίνει, έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρουμε τελικά ποιοι είναι, αλλά παρά τα αυτά, εγώ προσωπικά θεωρώ πως είναι στις παρυφές του συστήματος εξουσίας. Δεν είναι, εγώ δεν έχω προσωπικά μέτωπα με κανένα πέρα ενδεχομένως από ένα δημόσιο λόγο που βγαίνω και εκφράζω και μπορεί αυτός ο λόγος που εκφράζω να ενοχλεί κάποιους ανθρώπους. Έτσι δεν έχω προσωπικά μέτωπα με το να βλάψω κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένα. Κατά συνέπεια λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα που είναι στις παρυφές του συστήματος εξουσίας και θεωρεί ότι όποιος έχει ένα δημόσιο λόγο που μπορεί κάπου να μην αρέσει ή όταν πάει να υλοποιήσει κάποια πράγματα που ενδεχομένως μπορεί να έχουν μια προοπτική για το νησί, θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το κλαδέψουμε, να το αποκεφαλίσουμε και να μην τα αφήσουμε να βλαφτήσει.